Καλημέρα σας. Κυριακή σήμερα, 8 Μαΐου του 2022. Βρίσκομαι σε δάσος Σιμίδας. Όπως βλέπετε, τα δέντρα είναι τεράστια. Σε πολύ μεγάλο μέγεθος. Βιότοπος όπου αγαπάει το Morchella elata, Morchella η έξοχη. Έχω βρει ένα καρπόσωμα αρκετά μεγαλόσωμο. Όπως βλέπετε είναι περίπου μια πιθαμή. Με εξωπραγματικό πόδι, όπως είπαμε και σε προηγούμενο βίντεο, σε πρόσφατο δηλαδή, μερικές φορές κάνουν πόδια εξωπραγματικά, φαρδιά όσο και η κεφαλή. Βλέπουμε ότι το πόδι είναι κατά μήκος φλεβόμορφο με ραβδόσεις, με κυλώματα, με κοκκόδι επίχρησμα, όπως ακριβώς το βλέπετε. Βέβαια τα χαρακτηριστικά τα έχουν πει σε πρόσφατο βίντεο πριν μερικές μέρες. Εδώ παρατηρούμε ότι η κεφαλή εφάπτεται σχεδόν απευθείας στο πόδι. Είναι βρώσεις οι οποίες κάνουν κλίμακα. Κυψελίδες οι οποίες δεν είναι πολύ βαθιές, σχήμα κονικό, σε χρωματισμό μαύρο μελί εσωτερικά στις κυψελίδες και το πόδι είναι κάπως κρέμι μελί, μπορεί να φτάσει όπως είπαμε έως και 10 εκατοστά και περισσότερο, μέχρι και 15 και σε φάρδος από 5-6 μερικές φορές όσο είναι η κεφαλή, έως και 10 εκατοστά και ίσως περισσότερο. Πολύ ωραία. Ενώ πριν μερικές μέρες βρήκαμε τη σαρκόχρωμη ποικιλία, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει η μαύρη, βολεύεται περισσότερο η μαύρη. Ωραία, πολύ ωραία. Να δούμε λίγο παραπέρα γιατί έχει κι άλλα. Εδώ έχει δύο ακόμη, τα οποία είναι σε πιο πρώιμο στάδιο. Ωραία. Για να δούμε πού άλλο έχει. Εδώ έχει ένα. Εδώ τώρα όπως βλέπετε είναι διάσπαρτα. Εδώ έχει κι άλλο. Εδώ έχει κι άλλο. Να δούμε πού άλλο έχει. Εδώ έχει κι άλλο. Να και μια Χελβέλα Ακετάμπουλουμ.
Αυτά συνήθως πάνε μαζί, βολεύονται την ίδια περίοδο. Εδώ έχει ακόμη ένα. Για να δούμε τι άλλο έχει. Εδώ έχει ακόμη ένα. Τώρα εδώ τριγύρω έχει κι άλλα. Αλλά θα δούμε. Εδώ έχει ακόμη ένα. Αυτό μεγαλούτσικο είναι. Βλέπουμε ότι το πόδι είναι πάνω από 10 εκατοστά. Και η κεφαλή μπορεί να φτάσει από τα 10 έως και τα 15, μερικές φορές και 20 εκατοστά. Εδώ παρατηρούμε ότι οι κυψελίδες δεν είναι πολύ βαθιές. Ωραία. Και οι νευρώσεις, οι οποίες σχηματίζουν κλίμακα. Κάθετες μακριές από την κορφή έως και τη βάση της κεφαλής, με οριζόντιες κοντύτερες οι οποίες σχηματίζουν κλίμακα. Εδώ παρατηρούμε πως το πόδι γίνεται κατά μήκος ραβδωτό, φλεβόμορφο, με κυλώματα, βέβαια κούφιο εσωτερικά, όπως και η κεφαλή, και τα δυο πασπαλισμένα με κοκκόδι επιχρίσμα, όπως ακριβώς βλέπετε το πόδι εξωτερικά. Πολύ ωραία. Και ο κούκος, όπως ακούτε, και λαϊδάει. Ευχαριστώ.